Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, μουσικές από εδώ, μουσικές από εκεί, μουσικές από παρακεί. Πες να τα ακούω όλα στερεοφωνικά. Χρόνια πολλά σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να διασκεδάζετε αρκετά. Μισό λεπτάκι να ρυθμίσω τα του ήχου μου, γιατί ο ήχος μου αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, είναι σε άλλα level. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχουμε από εδώ, έχουμε από εκεί, έχουμε παρά εκεί. Αχ, στο intermission, τουλάχιστον, ναι, δεν ακούγεται η επιφάνεια εργασίας, ακούγεται μόνο το τέτοιο. Οκ, καλό αυτό. Λοιπόν, τι κάνετε, χρόνια πολλά σε όλους. Σας έλειψα, ελπίζω να σας έλειψα έστω και λίγο. Εν τω μεταξύ θα βγάλω τα ακουστικά από τη μουσική στο PlayStation. Πραγματικά έχω αποσυντονιστεί γιατί ακούω τη μουσική που παίζει εδώ πέρα, που είναι πάρα πολύ νοχελική, πολύ ωραία, πολύ γλυκιά. Και έχω και τη μουσική, να σας τη μεγαλώσω. Όπως τα λέω έτσι. Να σας μεγαλώσω τέλος πάντων λίγο τον ήχο να ακούτε. Και έχω και τη μουσική, η οποία είναι τσέλα, γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα παίξουμε σήμερα θα έχει τσέλο ως θύμα από πίσω, που καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά δυνατό. Το Journey θα παίξουμε, ναι, το περιμένω πώς και πώς. Έχω παίξει το Abzu και το έχω λατρέψει παιχνίδερος. Όσοι το ξέρετε, το ξέρετε, είναι παιχνίδερος. Το παίξουμε κάποια στιγμή και εδώ ξανά. Είναι από τα παιχνίδια, καταρχάς. Να σας πω χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και επίσημα, ρε παιδί μου. Σε φάση επίσημα. Πέρασαν δύο εβδομάδες. Νομίζω ότι παραπέρασε καιρός. Λοιπόν. Μπαίνει ο κόσμος, βλέπω μπαίνουμε σιγά σιγά μέχρι να αρχίσουμε τα... Α, και ο κολλητός, έφτασε στη Θεσσαλονίκη, από πού με βλέπεις. Λοιπόν, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους, καλησπέρα σε όλους, όλους, όλους. Καταρχάς, είμαι ξαναμένος και συγχυσμένος. Όσοι είδατε το story στο Instagram πριν από λίγο, θα το πω και αυτό. Λοιπόν, οπότε είμαστε όλοι κομπλέ. Όλοι στις επάλεξεις και λένε εδώ και ο Αντώνης και όλα τα καλά παιδιά. Λοιπόν, λίγο τη φωνή μου να δυναμώσω. Να φέρω και το μικρόφωνο πιο κοντά για να μ' ακούτε. Έλα εδώ καλό μου μικρόφωνο. Εγώ και ο συνόμος Σάινης. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να είναι καλά, ε. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας, θα σας κάνω ένα τέτοιο. Κατέβηκα πριν να πάω να πάρω κάποια λαχανικά και αυτά και έπεσα στο κουτί που έχουμε έξω στην τέτοια, στην αυλή που αφήνω ταχυδρόμους πράγματα. Γιατί περιμένω δύο πραγματάκια, περίμενα ακόμη. Και το ανοίγω και βλέπω αυτό εδώ, έτσι ακριβώς όπως σας το δείχνω. Και λέω, οκ, είναι σε φάση, μου σκάσε κατευθείαν στο μυαλό τα καβάτζωμα, θυμάστε εκείνα το βίντεο που είχα κάνει το πετυχημένο. Μέχρι και σήμερα υπάρχει κόσμος που το βλέπει αυτό το βίντεο, το καβάτζωμα πακέτου και τα ελληνικά τελωνία τότε που είχα κάνει. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν έλειπε κάτι, θα σας κάνω όμως ένα sneak peek. Είσαι χαμηλά στον ήχο, γιατί μου βγάζεις χαμηλά τον ήχο, εντάξει τον έχω τέρματα είναι η αλήθεια. Χαμήλωσε τη μουσική λιγάκι, ναι. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένο θάρρο, θα την κλείσουμε τη μουσική, θα παίξουμε από το παιχνίδι τον ήχο. Κάνω να το κάνω θέμα, θα φύγω, οπότε 2 μήνες ιστορία είναι, ωραία, κομπλέ. Τώρα, θα σας δείξω καλησπέρα σε όλους, θα σας δείξω κάτι το οποίο θα το κάνω unboxing στο κανάλι, θέλω να το κάνω unboxing στο κανάλι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ γαμάτο, είναι αυτό εδώ, όπου πέφτει κιόλας. Λοιπόν, δείτε πόσο γαμάτο, είναι σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, είναι πάρα πολύ ωραίο και κάνει 10 ευρώ. Έχει περασμένα όλα τα κλασικά παιχνίδια, όλες τις ROM από... Τι θέλετε, από Game Boy, από ό,τι κονσόλα υπάρχει, έχει καμιά χιλιάρα παιχνίδια μέσα περασμένα. Και είναι πολύ καλό emulator, είναι από τα πιο καλά φθηνά emulator που υπάρχει, μπαίνει οπουδήποτε, σε πορτοφόλι, σε τσέπη, όπου γουστάρετε. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν χάθηκε, ευτυχώς δεν έπεσε. Έπρεπε να πάθω τον κεφαλικό. 500 games έχει, το λέει κιόλας. Ενώ καμιά χιλιάρα λέω, αλλά 500 games έχει. Γαμάτο. Και ενώ Ελλάδα αυτό δεν έχει παίξει. Έχει παίξει μόνο σε 2 κανάλια στο εξωτερικό πολύ καλά. Από εκεί πήρα την ιδέα και οπότε θα το δείτε. Λοιπόν, όμως, αυτό θα έρθει σε unboxing το επόμενο χρονικό διάστημα. Πέρασαν 2 εβδομαδούλες που έχουμε να τα πούμε. 2 εβδομαδούλες που έχουμε να παίξουμε. 2 εβδομαδούλες που έχουμε να μιλήσουμε για βιβλία. Σας έχω ειδικό ωραίο επεισοδιάκι αύριο, θα είναι η συνέχεια των προηγούμενων δύο και είναι η λογική συνέχεια των προηγούμενων δύο, αλλά από την απέναντι πλευρά, θα το συζητήσουμε όμως αύριο. Έχω κάνει την προετοιμασία μου, είμαι έτοιμος σε όλα. Λοιπόν, και καλά αυτό το χειρότερο να παίρνεις Κίνα, AliExpress και eBay, ωστόσο η νέα μέθοδος του Banggood. Το Banggood αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι το καλύτερο, η αλήθεια είναι το Banggood, πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά.
Μια συμβουλή θα σας δώσω, ποτέ μην κάνετε παραγγελίες από αρχές Δεκεμβρίου μέχρι και αρχές Φεβρουαρίου. Αυτοί οι τρεις μήνες, Δεκέμβριο, Γενάρη και Φεβρουάριο, απλά αποφύγετε το όπως ο διάολος το λιβάνι. Δηλαδή στα τόσα χρόνια που αγοράζω από εξωτερικό, αυτοί οι τρεις μήνες είναι κόλαση. Ποτέ μην αγοράσετε. Η καλύτερη περίοδος για να αγοράσετε είναι τώρα. Δηλαδή, αν ξεκινήσετε και αγοράζετε τώρα, μέχρι αρχές Ιουνίου θα σας έχουν έρθει οτιδήποτε και αν πάρετε. Γενικά, η καλύτερη περίοδος για να αγοράσει κάποιος είναι από τώρα μέχρι και το. Μέχρι και το Σεπτέμβριο. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, τόσα κάρα από ευρώ που έχω ξοδέψει βλακίες και χρήσιμα πράγματα, όχι μόνο βλακίες, νομίζω ότι ναι, μπορώ να σας δώσω καλές συμβουλές πάνω στον τομέα. Οπότε ξεκινάτε, ξοδεύτε. Το Banggood πάντως ναι, συμφέρει και αξίζει. Λοιπόν, το Comet τι είναι, έχω μείνει τελείως πίσω από όλα αυτά, γιατί αγοράζω πολύ λίγα πράγματα, επειδή θα μετακομίσω, οπότε δεν αγοράζω κάτι τώρα προσωπικά, γιατί δεν θα έρθουν ποτέ, θα έρθουν και εγώ δεν θα είμαι εδώ. Οπότε τώρα με το που πάω σε καινούριο σπίτι πρώτα ο Θεός, εκεί θα αρχίσουμε αν χρειαστεί να αγοράσουμε. Ξεκουράστηκα πάντως που ρωτούσατε, ξεκουράστηκα αρκετά θα έλεγα. Κάναμε και το εμβόλιο μας και είμαστε καβατζωμένοι και φρεσκαδούρες για να μπούμε στη νέα εποχή. Λοιπόν, ναι, αυτή η Comet μέσα σε 10 μέρες έρχεται, καλή φάση. Τώρα από το 10 μέρες, τώρα έρχεται και κάνει 3 μήνες, είναι too much. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Το σημερινό, γενικά λόγω COVID, το λέω για φέτος έχει θέμα. Ναι, ισχύει. Φέτος έχουμε θέμα. Πριν από λίγα χρόνια ήταν τα capital controls. Πριν ήταν. Πάντα υπήρχε θέμα. Απλά το καλό με εμάς είναι ότι πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να το προσπεράσουμε όλο αυτό. Λοιπόν, όμως, μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, σε όλο το κομμάτι το οποίο ρε παιδί μου είμαστε λίγο ανάστα ο κύριος, ελπίζω για αρχή να πήρατε καφεδάκια, να είστε όλοι καβατζωμένοι με τους καφέδες, ας πούμε, ό,τι πίνετε. Εγώ με νερό θα τη βγάλω σήμερα γιατί πια αρκετούς καφέδες το πρωί. Βασικά πια ένα τετραπλό και έναν όταν έκανα τα μαθήματά μου. Οπότε είμαι κομπλέ, είμαι 5 καφέδες κατά μέσο ώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε προς το παρόν θα κάνω κράτη, δεν θα πιω άλλο καφέ. Επίσης για κάποιο λόγο φαίνεται λες και έχω πάρει χρώμα ή γυαλίζω. Δεν ξέρω τι γίνεται, το παρατήρησα και πιο πριν. Δεν ξέρω τι φάση, αν έχει αλλάξει το δέρμα μου ή όχι. Αλλά πραγματικά φαίνομαι σαν να γυαλίζω. Λοιπόν, ίσως να φταίει και η λάμπα από εδώ από πάνω. Έτοιμος και παγωμένος, είστε όλοι και Tech Sapiens, γεια σου, γεια σε όλα τα παιδιά. Παΐσιε, γεια, όλα τα παιδιά που μπήκατε. Πω, είμαστε φορτωμένοι, είμαστε έτοιμοι, ενέσεις καφέινης, εντάξει, το έχω ξεπεράσει αυτό το στάδιο, καλησπέρα σε όλους. Εγώ με κλασικά με νεράκι, πηγές Ολύμπου παρεμπιπτόντως, not sponsored. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι, ήδη το έχετε δει στον τίτλο, ενυδατωμένος και φρέσκος, ακριβώς. Έχω πολύ καλό συμβουλά τώρα και ναι. Λοιπόν, μάλλον άρπαξες μαζί με τον Οβελία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έφαγα πολύ αρνή φέτος. Γενικά σε φάση κρέας έχω φάει μόνο λίγο το τέτοιο και ελάχιστο ένα κοτόπουλο βραστό που έκανα προχθές. Ο Στάκης είναι σε καλό mood. Είναι σε πάρα πολύ καλό mood και νομίζω ότι πάει πολύ καλά και θα πάει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Το σημερινό παιχνίδι, το βλέπετε στον τίτλο, είναι το journey, είναι το ταξίδι, είναι ένα κυριολεκτικά ένα ταξίδι. Πολλοί από εσάς το ξέρετε, πολλοί από εσάς δεν το ξέρετε, γιατί είμαστε πολλοί, οπότε λέμε πολλοί από εδώ και πολλοί από εκεί. Λοιπόν, είναι παρεούλα η εταιρεία που το έφτιαξε, έχει φτιάξει και το Absu. Το Absu το λατρεύω. Το Absu είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχουν αυτά ούτε ως ιδέα, αυτό όχι, ούτε καν. Λοιπόν. Ο Κώστας είναι αλλού, οπότε όχι. Λοιπόν, από μένα είναι όχι. Το θέμα ποιο είναι τώρα, λοιπόν. Το Absu μαζί με το Journey είναι αδερφάκια. Το Absu είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το έχω παίξει στο Steam και ήταν από τα παιχνίδια, όχι αυτό που θα δούμε σήμερα, το αδερφάκι του, το οποίο εξελίσσεται σε ένα υποβρύχιο κόσμο. Θυμάμαι μια φορά είχα τελειώσει πάρα πολύ αργά τα μαθήματα, 10 η ώρα, και λέω ας το ξεκινήσω, τι έχω να χάσω. Τέλειωσε γύρω στις 2,5 ώρες και ίσως ήταν το πιο χαλαρό πράγμα που έκανα ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν τόσο. Με έβγαλε τόσο πολύ μέσα από το άγχος, μέσα από τα πάντα όλα. Και από τότε το έχω πολύ ψηλά μέσα στην εκτίμησή μου και στην υπόλοιψή μου το συγκεκριμένο. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να παίξω το αδερφάκι του. Το αδερφάκι του είναι το σημερινό που θα δούμε, το Journey. Το Journey είναι σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, ενώ το Absu είναι μέσα σε υδάτινο κόσμο, το σημερινό είναι μέσα σε ένα κόσμο ερήμου. Λοιπόν, γενικά όσοι δεν ξέρετε, να σας προετοιμάσω λίγο ψυχολογικά για το τι θα δούμε. Είναι ένα
τυπικά ταξίδι. Δεν υπάρχει μπλα μπλα. Παίζεις έναν ήρωα και κινείσαι μέσα και ανακαλύπτεις πράγματα. Δεν το έχω παίξει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω ιδέα πώς πάει. Αλλά φτιάξτε λίγο τα ακουστικά σας. Θα κλείσω τη μουσική από εδώ πέρα. Και... θα κλείσω τη μουσική εδώ πέρα και θα περάσω απευθείας στη μουσική του παιχνιδιού. Η μουσική του παιχνιδιού, αν δεν κάνω λάθος, είναι τσέλο. Παίζει πάρα πολύ τσέλο από πίσω στο background, οπότε σας θέλω έτοιμος. Ελπίζω να το απολαύσετε, όπως και εγώ. Οπότε αν είστε έτοιμοι, πάμε να το περάσουμε. Να κλείσω όμως σιγά σιγά τη μουσική απ' εδώ, η οποία είναι απαλή. Γεια σου ρε, ευθύμη πήγα να πω. Ναι, ευθύμη, ότι πω κάτι τέτοια. Σήμερα δεν λειτουργώ. Σήμερα είμαι αλλούνταλλού. Χρόνια πολλά. Είδα τη Δέσποινα προχθές, ελπίζω να στα είπε τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στο... ευτύχη πήγα να σε πω για κάποιο λόγο. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγα να σε πω ευτύχη. Κώστας, λοιπόν, δεν... χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν... εν τω μεταξύ, εγώ ψάχνω να βρω ποιο είναι ποιο στο συγκεκριμένο. Μισό λεπτάκι να βάλουμε ότι λειτουργεί ο ήχος, γιατί με ενδιαφέρει να λειτουργεί ο ήχος. Λοιπόν, το PS4 είναι εδώ πάνω, οπότε ακούτε τώρα το τέτοιο. Λοιπόν, ας το πατήσουμε. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ πέρα, ok. Να κλείσω αυτή την πηγή πολύ μέσα, δεν χρειαζόμαστε. Θέλω λίγο την επικύρωσή σας, αν είναι εντάξει, αν τα ακούτε όλα εντάξει. Θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο journey, ένα καινούριο ταξίδι. Ελπίζω να το τελειώσουμε γρήγορα, ήθελα να το αφήσουμε στη μέση, δεν χάλασε ο κόσμος. Λοιπόν, απλά θα το ήθελα πάρα πολύ να το δούμε παρέα, να το βιώσουμε παρέα το σημερινό. Ακούστε τη μουσική. Ελπίζω να ακούτε τη μουσική. Έχει υπέροχη εικόνα. Πάρα πολύ ωραίο. Ο κόσμος μας αυτός είναι. Εν τω μεταξύ σε μένα ακούγεται πάρα πολύ έντονα γιατί δεν μπορώ να το χαμηλώσω. Και είμαστε αυτός εδώ χαρακτήρας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το ταξίδι αυτό λοιπόν. Για πάμε να δούμε. Σου δείχνει τα motion control ότι μπορείς να το χειριστείς δεξιά-αριστερά. Εντάξει, έχει πολύ καλό motion control. Αν και η αλήθεια είναι ότι εμένα πάντα με βόλευαν οι τέτοιοι. Okay. Ναι, ναι αγαπητέ μου, εδώ είμαστε και σηκώνεται. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε, είσαι λίγο πιο χαμηλά εγώ, ε. Τι γίνεται σήμερα με τον ήχο μου, δεν ξέρω τι φάση. Μήπως να δυναμώσω λίγο το μικρόφωνο μου, λίγο το gain. Δεν ξέρω. Τώρα με ακούτε καλύτερα μήπως. Από το τέτοιο δεν μπορώ να το δυναμώσω παραπάνω και δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να το δυναμώσω. Νομίζω μέχρι τόσο πάει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ακούγονται όλα καλά. Ο ήχος από το background ακούγεται. Ο ήχος του game είναι ok, δυνάμωσε λίγο το μικρόφωνο σου. Το μικρόφωνο μου μέχρι τόσο πάει, από την κονσόλα μπορώ να δώσω λίγο παραπάνω, αλλά ok, τώρα κομπλέ. Λοιπόν, θα πάμε προς τα εκεί που βλέπουμε τα σημάδια. Τα σημάδια να σας τα δείξω, γιατί εγώ τα βλέπω, εδώ θα πάμε. Οπότε, ακούστε ήχο, ακούστε τώρα, απολαύστε. Αν έχετε ακουστικά, βάλτε ακουστικά. Λοιπόν, είμαστε αυτός και προσπαθούμε να εξερευνήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Με δυσκολία, ενώ μεταξύ δεν καταλαβαίνεις τη δυσκολία καθώς ανεβαίνει. Και όπως καταλαβαίνετε, μάλλον πρέπει να πάμε προς τα εκεί.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε είναι trademarks, νομίζω τα καταλαβαίνετε και εσείς, τα βλέπετε. Και απλά πρέπει να πηγαίνεις σε κάθε κομμάτι που βλέπεις για να το, για να το εξερευνήσεις. Αλλά έχει πολύ καλό slide. Είναι διασκεδαστικό. Μπορεί ίσως να σας φανεί λίγο βαρετό, αλλά έχει πολύ καλό sound design. Έχει υπέροχο sound design. Σας ξαναλέω, βάλτε ακουστικά. Αν βάλετε ακουστικά, πραγματικά θα το απολαύσετε στον υπερθετικό βαθμό. Και καθώς προχωράμε από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτά, μεγαλώνει από πίσω την πέρτα σου. Και τι κάνουν τώρα αυτά? Προσέξτε να δείτε. Με αυτό εδώ μπορώ και πηδάω σε συγκεκριμένο ύψος. Κάθε φορά που πηδάω σε συγκεκριμένο ύψος αδειάζει. Οπότε πρέπει να πας σε τέτοια πραγματάκια για να το φορτώσεις. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Έτσι ξεκινάει. Δεν λέει τίποτα. Θα το εξερευνήσουμε μαζί. Πάμε να το ψάξουμε, να το εξερευνήσουμε μαζί παρέα. Και κάθε τρεις και λίγο υπάρχουν διάφορα κομμάτια. Λοιπόν, μάλλον θα πάω να εξερευνήσω εκεί πάνω. Το πρώτο κομμάτι που θα δω είναι εκείνο πάνω. Τώρα δεν ξέρω γιατί, αλλά το έχω βάλει στο μάτι. Μπορεί να έχει κάτι καλό, μπορεί και όχι. Θα το δούμε μαζί παρέα. Συνήθως μέσα εδώ υπάρχουν κομμάτια ιστορίας τα οποία σου λέει τι έγινε, τι δεν έγινε, μπαίνεις, το βλέπεις και βλέποντάς το, τέλος πάντων, μαθαίνεις το τι έχει παιχτεί σε αυτόν τον κόσμο, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Γενικά είναι ένα simulator, ένα walking simulator, το οποίο έχει υπέροχη μουσική και είναι αυτό, τέλειωσες μετά, η ιστορία του είναι, τελειώνεις μετά από τη δουλειά και θες να το παίξεις για να χαλαρώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν βλέπω κάτι το σούπερ ιδιαίτερο. Δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα κρυφό. Okay. Good to know, θα πω εγώ. Okay. Και πάμε προς τα δω. Πάμε να δούμε τι υπάρχει εδώ μέσα. Όπως βλέπετε υπάρχει μια πηγή φωτός. Βέβαια, θα ήθελα αυτό εδώ, δεν ξέρω αν μπορείς να το πιάσεις ή όχι. Δυστυχώς είναι trademark, αλλά δεν μπορώ να το πειράξω. Αλλά για πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε και τι δεν μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ μέσα δεν μπορούμε να μπούμε, είναι κλειστά. Θα προσπαθήσω. Προσπαθήσω να ανέβω εδώ πάνω. Δεν μπορώ να ανέβω εδώ πάνω, μάλιστα. Οκ. Α, το ξέρω, ωραίο παιχνιδάκι. Πρέπει να είσαι παρατηρητικός γιατί λέει μια ιστορία, αυτό. Λέει μια ιστορία και αυτή η ιστορία απλά πρέπει να προσέχεις τι γίνεται. Wow, τι φάση, τι είναι αυτό. Ακούγεται σαν τραγούδι είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να πάρω φόρα από εδώ πάνω και να κατέβω. Πες μου τι θα προσγειωθώ καλά. Έλα, έλα, αι, Πορτορίκο, το είχα αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το journey, είναι το ταξίδι, έτσι λέγεται. Θα το ξανακάνουμε, θέλει λίγο προσοχή. Αλλά ναι, νομίζω ότι το έχω. Το κακό είναι ότι μέχρι να μεγαλάσει η κάπα του πρέπει απλά να φορτίζεις και καλά. Κάθεσαι εδώ. Ναι, οπότε πρέπει να φορτίζεις την κάπα. Το κακό της υπόθεσης, θα το πετύχουμε όμως.
Θα κάνω άλλη μια απόπειρα, εντάλλως θα ανεβούμε εκεί πάνω. Α, το έχω. Καλό. Και τώρα λογικά πρέπει να μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερο άλμα από ό,τι καταλαβαίνω. Όσο πιο πολλά πράγματα φορτώσεις, τόσο πιο ψηλά μπορείς να εκτοξευθείς. Λογικό. Απλά προσπαθούμε να δούμε πως υπάρχει τίποτα να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα. Να υπάρχει και εκεί πάνω το δατέ. Και σίγουρα υπάρχει και εδώ πάνω. Αχ, δεν μπορείς να πας πιο πάνω, ε. Για να κάνω μια επιχείρηση. Και να είμαστε... Μάλιστα. Οκ, τώρα πρέπει να λύσουμε ένα puzzle. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να ανεβούμε σε αυτό εκεί το βουνό, έτσι. Και όλα ξεκίνησαν από εκείνο το βουνό. Okay. Η ζωή ξεκίνησε, τα πουλιά, τα ζώα ξεκίνησαν, ναι, πρώτη φορά, από αυτό το βουνό. Και από ό,τι καταλαβαίνω αυτοί είναι οι χαρακτήρες εκεί πέρα. Okay. Είναι τώρα που έχω την τέτοια της πρώτης φοράς, ε. Αχ, έχει ένα χαρακτήρα σαν και εμάς εκεί μέσα. Αλλά έχει και αυτό εκεί πέρα και πρέπει να πάω να το τσιμπήσω αυτό εκεί πέρα. Πρέπει να πάμε να μεγαλώσουμε την πέρτα μας. Παιδιά, θα πάμε πρώτα εκεί πάνω, να πάρουμε αυτό εκεί και μετά... Θα ξαναρθούμε. Αφού μπόρεσα και ανέβηκα μία φορά, μπορώ να ξανανέβω. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν, για πάμε τώρα να φορτίσουμε λίγο, να μεγαλώσουμε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, την πέρτα πρέπει να τη μεγαλώνεις. Δεν γίνεται να μην τη μεγαλώσεις. Λοιπόν... Πάμε εδώ να φορτίσουνε. Ωραία. Είναι λίγο αργά τα άτιμα, αλλά για πάμε τώρα. Εν τω μεταξύ έχει τόσο όμορφο ήχο. Βλέπεις, μεγαλώνει. Και όσο πιο πολύ μεγαλώσει, τόσο πιο μπορεί να πας. Χρόνια πολλά σε όλους. Πω. Εν τω μεταξύ δεν βλέπω κάτι άλλο να φέγγει, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω κάτι άλλο. Να δοκιμάσουμε να πάμε εκεί πάνω. Αχ. Παίζει να κάνω βλακεία, ε. Αλλά δεν πειράζει. Αφού μπορείς να ανεβείς, γιατί να μην δοκιμάσουμε να ανεβούμε. Ω! Wow. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους, αληθώς ο Κύριος. Απίστευτο. Fuck.
Εντάξει, είναι υπέροχο. Απίστευτο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν ξέρω, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε πάμε προς τα μέσα να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι πολύ χαλαρό, είναι από τα παιχνίδια που θα παίξεις για να χαλαρώσεις, για να ηρεμήσεις μετά τη δουλειά, να τσιλάρεις. Ακούστε τι όμορφη μουσική. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, και θα πάμε. Θα πάμε τώρα. Έχουμε μια γέφυρα. Σίγουρα θα περάσουμε από εκεί πάνω. Θα ανεβούμε εκεί πάνω. Χριστέ μου, που πρέπει να ανέβω. Επίσης βλέπω πολλά μαντίλια. Και το πρώτο πράγμα που θα πάμε θα είναι εκεί κάτω. Οπότε πάμε πρώτα εκεί κάτω και σιγά σιγά να περάσουμε και στα άλλα. Ακούστε την άμμο πως ακούγεται. Γι' αυτό σας λέω, σήμερα θέλω θα τσιλάρετε, θα τσιλάρουμε όλοι παρέα, θα ηρεμήσετε, θα χαλαρώσετε. Ωραία, μεγάλωσε και αυτό. Λοιπόν, λογικά πρέπει να ανεβούμε εκεί πάνω. Είναι ένα θέμα το εκεί πάνω. Οκ. Μάλλον πρέπει να τα ξεκλειδώσουμε όλα, μου φαίνεται. Όταν πας πάνω σε αυτά ξεκλειδώνει το τι υπάρχει από κάτω. Οπότε πάμε να ξεκλειδώσουμε γιατί θα χρειαστούμε πολύ δρόμο μπροστά μας όπως το βλέπω. Υπομονή. Έχω το κακό. Ναι, puzzle game είναι και... κάτσε να το κάνω αυτό εδώ. Ωραία. Πάμε να τα ξεκλειδώσουμε, όσο γίνεται δηλαδή, κάποια από αυτά. Θέλω λίγο την υπομονή σας. Χαλαρώστε μαζί, αράξτε, κάντε τσιγάρο, πιείτε το ποτό σας, πιείτε τον καφέ σας. Σήμερα θα σας θέλω όσο πιο χαλαρούς. Αλήθεια, πώς περάσατε το Πάσχα σας? Ελπίζω να περάσετε όμορφα, ελπίζω να χαρήκατε, ελπίζω να γλεντήσατε, να είδατε τους αγαπημένους σας. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι μεγάλο, το βλέπω να γίνεται μεγάλο πράγμα. Fuck. Αυτά είναι πάρα πολλά. Τι λες τώρα! Οκ, το έχω, το έχω. Chill, I got this. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάμε σε όλα τα μεγάλα. Το νιώθετε έτσι? Λοιπόν, μαζί παρέα πάμε να ανοίξουμε ό,τι υπάρχει από... Λοιπόν, πρώτα όμως ο Κωστάκης θα πάει εκεί πάνω. Γιατί εκεί πάνω πρέπει να πάει ο Κωστάκης από ό,τι φαίνεται. Η έρημος είναι αντίξωη. Χαλαρά, ε. Εν τω μεταξύ, αυτό το παιχνίδι είναι σαν να έχεις να χορεύεις, δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σας, αλλά είναι απίστευτο, είναι πανέμορφο.
Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, οπότε πάμε. Εντάξει, είναι λίγο της υπομονής, αλλά δεν με πειράζει και καθόλου. Α, ναι. Είναι της υπομονής και θέλει να ξοδεύεις. Ναι. Έχεις ένα μεγάλο point σε αυτό. Έχεις ένα πολύ μεγάλο point. Θέλει λίγο στρατηγικό τέτοιο. Και θα μάθουμε και την ιστορία μαζί. Εμένα αυτό είναι που με καίει πιο πολύ, όχι μόνο το gameplay. Είναι και η ιστορία που θέλω να μάθω. Βλέπετε ότι είναι σαν φίδια, έτσι. Γενικά σαν πεσμένα φίδια στο έδαφος όλα αυτά. Γενικά, έχετε δει τη σειρά Raised by Wolves? Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου βγάζει πολλά τέτοια vibes. Σειράρα, πρέπει να τη δείτε όπως και οδήποτε. Επίσης γυαλίζω τρελά, αλλά δεν πειράζει. Να χαμηλώσω μήπως το φωτισμό από εδώ. Λοιπόν, ας το χαμηλώσω λίγο από εδώ. Δεν πειράζει, θα είμαι λίγο πιο σκοτεινός, αλλά δεν χαλάσει ο κόσμος. Έχουμε... Ωου, σε είδα εσένα εκεί πέρα, έρχομαι. Εν μεταξύ δεν ξέρω γιατί, αλλά πραγματικά να ξαναρθεί ο χειμώνας να φορέσω κασκόλ. Μετά από αυτό θα ήθελα ένα κασκόλ, ειλικρινά σας το λέω. Εσύ εδώ, έλα εδώ, δώσε. Δεν είμαι υδρωμένος καθόλου, απλά γυαλίζει το δέρμα μου, δεν έχω υδρώσει καθόλου. Όχι. Γενιδάτος είναι, στο μέγιστο βαθμό. Ενώ μέχρι πρόσφατα ήμουν τέρμα φυτατωμένος μάλλον, γενιδάτος έχει πάει στο Θεό. Λοιπόν, πάμε να σηκώσουμε και αυτό εκεί, να δούμε τι άλλο έχει μείνει. Το άμψου είναι και αυτό υπέροχο. Πραγματικά το άμψου. Όπως λέγεται το αψού, με ζήτα. Νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι, δεν ξέρω για σας. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πετάξουμε εκεί πάνω. Πάμε μία καλού κακού και στα εκεί πάνω, στα υπόλοιπα. Μήπως έχει ξεφύγει κάτι που δεν το έχουμε δει. Θα μπορούσε να έχει ξεφύγει κάτι. Και να δοκιμάσουμε να ανεβούμε ψηλά. Εν τω μεταξύ, πείτε μου αν ο ήχος είναι εντάξει σε φάση, ακούγεται πολύ δυνατό το παιχνίδι. Τρίζουν όλα. Δεν μπορώ να ανέβω. Γιατί δεν μπορώ να ανέβω? Δεν με αφήνει να ανέβω. Wow, αόρατος στίχος. Okay. We got this. Μάλιστα. Έλα, όχι. Δεν ψήνεται, δεν με αφήνει να ανέβω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το παιχνίδι σε πάει εκεί που θέλει να σε πάει. Εντάξει, είναι γραμμικό. Μπορεί να φαίνεται τεράστιο, αλλά είναι γραμμικό. Εντάξει, οκ. Να στο γράψω, παρεπιπτόντως. Έτσι λέγεται το τέτοιο, σε περίπτωση. Εν τω μεταξύ γίνεται να κάνει slide όλη την ώρα. Είναι τέλειο το slide του. Λοιπόν, εκεί. Ωχ, ποιος είναι αυτός?
Περίμενε με. Μάλιστα, οπότε είμαστε... Ωραία, το έχω. Don't worry, I got this. Wow. Έλα τώρα ρε, πόσο τέλειο είναι. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά αυτό το παιχνίδι με κάνει να θέλω να χαμογελάω συνέχεια, ειλικρινά. Είναι τέλειο. Ναι. Εγώ το είχα παίξει στο Steam, το είχα αγοράσει αυτό. Και το τωρινό το έδωσα στο PlayStation. Λοιπόν, οπότε πάμε να ανεβούμε. Πόπο, εν τω μεταξύ, φανταστείτε τώρα να μπορείτε να ανεβείτε σε μια τέτοια γέφυρα από πανιά. Θα είχα πεθάνει από το άγχος. Αλλά πέρα από αυτό, από τον τρόμο και το φόβο. Πλάκα μου κάνεις! Έλα τώρα, άντε γεια! Τι όμορφο! Γεια σου. Θα πάρω κι εγώ τέτοια φορεσιά, προφανώς, νομίζω, ε. Θα ρω και ελπίζω. Θα το παίξω, αλλά θέλω να το παίξω με συγκεκριμένο setup. Το συγκεκριμένο του text του θέλω να το παίξω και θα το παίξω πραγματικά με συγκεκριμένο setup. Ναι, το έχω δει που ενεργοποιήσει το πάσο και αν το έχει ένας μπορείς να το παίξεις κι εσύ. Αλλά σας ξαναλέω, το συγκεκριμένο του text του είναι στα σχέδια, αλλά στο μυαλό μου υπάρχει συγκεκριμένο setup. Εν τω μεταξύ, δείτε, είναι κυριολεκτικά σαν να υφαίνει σε ένα ύφασμα, ρε παιδί μου. Αν έχετε δει στους πολιτισμούς των Ατζτέκων, των Μάγιας, τα υφάσματα, τα μοτίβα είναι ίδια. Έλα ρε τώρα, πόσο ωραίο είναι. Οπότε εμείς περάσαμε από εδώ πέρα και μας λέει τι έγινε. Μάλιστα. Με ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ. Οπότε όλη η ζωή προήρθε από το βουνό. Φλεξ, πετάς, κι εγώ θέλω να πετάξω, αλλά δεν θα πετάξω, δεν τα ξοδέψω. Τα σιρίτια μου ακόμα. Είναι πολύ χαλαρωτικό, δεν θα πω ψέματα. Τους προκαλεί χαρά αυτό συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό. Και τρέχουν ανέμελοι πάνω σε ερήμους και ντιούνς, ψάχνοντας να βρουν την πηγή του φωτός και το αστέρι της Βιθλεέμ πάνω από το βουνό αυτό. Οι ροές μας κοίταξαν βαθιά, ψηλά στον ουρανό, είδαν σύννεφα και ένα κόσμο μαγικό. Οπ, είδα ένα φως από εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Τι θέλει ο κύριος εκεί πέρα, πάμε να του μιλήσουμε. Κάτι παίχτηκε. Κάτι δεν έχω δει εγώ. Πού κοιτάει? Πες μου, τι συμβαίνει? Θες να πάμε εκεί? Α, ήθελες να σε φωνάξω. Τι ωραίο που θα ήταν μπροστά να παίξει δύο άτομα αυτό. Ω, εκεί θα πάμε, το έχουμε. Εν τω μεταξύ, στη Λίμνο, fun fact, έχουμε ακριβώς τέτοια τοποθεσία.
Αχ, τι ωραίο. Όπα, τι έγινε εδώ. Λες να είναι random τύπος. Μη φεύγεις. Λες να είναι τελείως random άνθρωπος. Όχι, δεν νομίζω. Όχι ρε, αποκλείται να είναι online, τυχαίος άλλος. Λες να έχουμε συμπαίκτη και να μην το καταλαβαίνουμε και να μας βοηθάει. Λες. Έχει ωραία στολή από εμάς πάντως. Εγώ νομίζω ότι είναι PC. Η λίμνος του μέλλοντος, όχι τόσο έρημη. Με ήττα είναι η λίμνος παρεμπιπτόντως. Αλλά ναι. Έχουμε τέτοια περιοχή με έρημο και πυραμίδα, παρακαλώ. Υπάρχει πυραμίδα στη λίμνο. Εν τω μεταξύ είναι που θα το εξερευνήσω μόνος μου κατά τα άλλα το παιχνίδι. Έχουμε ένα χαρταετό. What? Πες μου ότι θα πετάξω. Πλάκα μου κάνεις! Εντάξει, ο Κώστας έχει χαζέψει τώρα, πάει στο παντού και στο πω. Εντάξει, απλά αφήστε με να γυρνάω ρε παιδί. Τι έχουμε εδώ? Είναι η πύργη, ε. Τι γίνεται? Ναι. Δεν ξέρω αν είναι κανένας. Μπορεί να έχω και φίλους στο συγκεκριμένο παιχνίδι που να το παίζουν, οπότε είναι πολύ λογικό. Εγώ δεν έχω ιδέα εντωμεταξύ. Πάω όπου με πάει ο άνεμος, πάω κυριολεκτικά όμως. Πού είναι αυτός, τον χάσαμε. Πάμε στο βουνό ρε παιδί. Θέλω να καβαλήσω χαρταετό. Δεν είναι να τον πετάω μόνο πολύ ψηλά. Έλα τώρα, τι είναι αυτά. Εν τω μεταξύ τώρα με βλέπετε να είμαι ό,τι να είναι, αλλά δεν έχει. Εκεί κάτι λάμπει. Και πάει και μου το καβατζώνει λέει, φαντάζεσαι. Πήραμε και οι δύο. Πήγε αυτός. Okay. Αλήθεια τώρα. Είμαστε τόσο random. Δηλαδή μπορώ και παίζω με άλλο. Έλα ρε φίλε. Wow. Δεν θα πω ότι δεν είναι ωραίο. Απλά μπορώ να περιπλανώ με χωρίς σκοπό και νόημα. Μπορώ να το κάνω άνετα. Αλλά ας ψάξω να βρούμε το σκοπό και το νόημα σε όλο αυτό. Εγώ θέλω το χαρταετό πάντως. Δεξί βλέπετε αλλάζει εδώ που έχει θύελα. Είναι τελείως διαφορετικό το. Πόση ώρα κρατάει περίπου?
σε απελευθερώσω! Εννοείται θα σε απελευθερώσω. Πω, εντάξει, άντε γεια! Άντε γεια! Αλήθεια, μόνο τόσο. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Επαναστατήστε! Κοίτα από εκεί μέσα! Εντάξει, είμαι εκστασιασμένος, δεν ξέρω για σας, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ειλικρινά δεν ξέρω για σας, αλλά είναι πανέμορφο. Το άλλο το παιδί το χάσαμε λίγο νομίζω, ε. Πού πήγε? Μητρική φιγούρα είναι αυτή. Εδώ υπόγειος σιδηρόδρομος. Έδωσε ζωή και στο υπόλοιπο. Πολύ ωραίο. Αλήθεια. Τώρα δηλαδή τον εξαφάνισε, φαντάζομαι. Θυμίζει τόσο πολύ Αλαντίν. Εντάξει, σε καθοδηγεί πάρα πολύ το παιχνίδι, δεν είναι ότι δεν σε καθοδηγεί. Σε καθοδηγεί πάρα πολύ το παιχνίδι. Και μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, έρχομαι, μην φωνάζεις, έρχομαι. Ναι, παιδί μου. Τώρα. Ναι, όλα καλά, έλα, πάμε. Άντε. Είμαι εγώ. Έπεσα, δεν με βλέπω. Κάπου με έχασα. Και σου λέει αυτό είναι το μέλλον του Άμπζου, η θάλασσα στέρεψε και βγήκαν αυτά μετά. Πολύ πιθανό. Θα μπορούσε άνετα όμως. Τι μουσικάρες. Εδώ παιδιά, εδώ είμαστε. Σταμάτα, εκεί, γύρνα πίσω. Θα βρω άλλο γάμο, τώρα με παίρνει κατηφόρα. Έλα, το ήθελα αυτό. Θα μπορούσε. Προσγειώσου! Έλα! Ο μικρός Κώστας είναι λίγο κολοφαρδούλης, τα κατάφερε. Είχα καλό ματι. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εν τω μεταξύ αυτό το χαίρομαι με τα απλά πράγματα.
Λοιπόν, πάμε να ξεκλειδώσουμε και τα άλλα. Τι ωραία μουσικούλα. Εντάξει, όποιος το έφτιαξε πραγματικά. Πάμε να απελευθερώσουμε και τα άλλα τα παιδιά από εκεί. Θα το καβαλήσω αυτό, θα πάμε στον ουρανό μου αυτό, είμαι σίγουρος. Περίμενε με, λέμε. Α, ανοίγουν αυτά, μάλιστα, τώρα το έχουμε. Ναι, ναι, το ξέρω παιδιά, έρχομαι. Το ξέρω αγαπημένοι μου. Οπότε τώρα από εδώ μέσα θα ανοίξει η φυλακή και θα βγουν τα πάντα όλα, είμαι σίγουρος. Προφανώς. Δείτε χρώματα, δείτε τι όμορφο. Πού είμαι εγώ βρε? Α, εκεί είμαι. Έρχομαι, μην πάτε πουθενά. I'm coming. Εντάξει, αδειά. Δεν ξέρω για σας, αλλά έχω κατά εντυπωσιαστεί. Είναι υπέροχο, είναι πανέμορφο. Και ας μην κάνω τίποτα, ειλικρινά. Σήμερα το ήθελα χαλαρό. Εντάξει, είναι πραγματικά... Okay. Να πετάξουμε, παιδιά. Δείτε χρώματα, εντάξει, το Pro, το PlayStation... Κεντάει. Απίστευτα χρώματα. Και εγώ, έλα τώρα, άντε για. Εντάξει, απίστευτο. Και ας μην κάνω τίποτα, δεν με νοιάζει, πραγματικά δεν με νοιάζει να κάνω τίποτα σε αυτό, απλά θέλω να το... Εν τω μεταξύ είναι oversaturated. Είναι πανέμορφο. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο να φωσφορίζει στο σκοτάδι. Αυτά τα κοιτάμε πρώτα, είναι η αλήθεια, πριν να πάω στο κεντρικό στόχο. Γεια σας. Ήρθα να μου πείτε τη συνέχεια της ιστορίας. Τι όμορφο. Γιατί είσαι θλιμμένο, γιατί, τι έγινε. Τι συμβαίνει, βλέπεις, εν τω μεταξύ μ' αρέσει αυτό. Δεν λέει κουβέντα και βγάζει συναισθήματα ρε φίλε. Είναι τέλειο. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό πρέπει να ήταν πηγή ενέργειας. Και καθώς λοιπόν αυτό άρχισε να χάνεται, μάλλον η πηγή ενέργειας άρχισε να εξαφανίζεται από αυτό το πλανήτη. Δεν ξέρω τι... Α, οκ. Ναι. Και άρχισε σιγά σιγά να σβήνει όλο αυτό, έτσι. Thank you.
το σκοτάδι είναι έντονο. Οπότε ξέρεις όλο αυτό, οκ. Okay. Οπότε καταλαβαίνω ότι μάλλον εμείς πρέπει να πάμε στο βουνό εκεί πέρα να το επανακινήσουμε κάπως όλο αυτό. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μη σπουελάρετε, αλλά προς τα εκεί οδεύω. Λοιπόν, μην στεναχωριάστε. Εγώ θα τα φτιάξω όλα. Το κασκολάκι μου το όμορφο. Θέλω ένα τέτοιο κασκόλ. Άνετα. Νομίζω έχω ένα τέτοιο κασκόλ. Γράφει Ρώμα επάνω, αλλά δεν του λέμε παρέξω. Οκ, okay, και ξαφνικά στο σκοτάδι. Δεν το λες και τηλιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Πάμε προς τα εκεί. Εν τω μεταξύ είναι λίγο τρομακτικούλικο τώρα εδώ μέσα στα σκοτάδια. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω τα παιδιά τα κάναν σαλάτα. Ναι, το ξέρω, φορτίζει, αλλά θες. Από ό,τι καταλαβαίνω θες. Οκ. Okay. Κάνε τώρα καμιά βλακία και τα χάσω. Να πάμε προς τα εκεί. Α, εκεί. Οκ, okay, έχει χαρταετό. Σε πάει μόνο του. Δεν είναι δύσκολο και θα χαθείς. Σε πάει τελείως μόνο του. Για να μπούμε εδώ μέσα. Είδατε πως περάσαμε από το φως στο σκοτάδι, έτσι. Εγώ το μεταξύ θέλω να μπω σε κάθε τι που υπάρχει εδώ μέσα. Έτσι τα έκανα. Πάμε, πάμε προς τα εκεί. Δεν βλέπω και κάτι άλλο, οπότε... Σου λέει, είχες μια σκληρή μέρα στη δουλειά. Είναι κυριολεκτικά σαν να είσαι σε υποβρύχιο κόσμο. Εντάξει. Είσαι μέσα στο τέτοιο. Τι έγινε, κάπου το έχασα εγώ. Τι δεν έκανα σωστά. Να καταφέρω να ανέβω με κάποιο τρόπο. Κάτι δεν κατάφερα να κάνω σωστά μου φαίνεται. Μάλλον το έκανα λίγο σαλάτα. Α, αυτός πάει από εκεί, οκ. Okay. Δεν πρέπει να ανέβω εκεί πάνω. Οκ, okay, πάμε από εκεί. Τι ωραίος ο Κώστας, μαγικός και νοχελικός. Απλά θέλει κόλπο, αυτό είναι το θέμα, θέλει κόλπο.
Οκ, ήθελε κόλπο. Προς τα εκεί. Πάμε προς το φως. Τι υπέροχο όμως το παιδιά, εντάξει. Υπέροχο. Ω παιδιά ήρθα, εγώ δικό σας. Ποιο θα μπουστάρετε, εμένα. Το ξέρετε, ελάτε. Άρα, είναι κυριολεκτικά σαν να είσαι κάτω από το νερό, έτσι. Τι μουσικάρα από πίσω, εντάξει. Τελείως ambient. Οπ, αυτό φέγγει εκεί. Μάλλον είναι ο τυπός. Τι έγινε, είναι κάποιος. Δεν μας είδε αυτός. Πάμε, πάμε προς τα εκεί. Και είναι σε φάση ξαναγυρίζει από εκεί που ήρθες. Περίεργο. Θα πω εγώ. Γιατί νομίζω ότι από εδώ ήρθα. Μάλιστα. Από εδώ ήρθα και με ξαναγύρισε πάλι από εδώ που ήρθα. Τι έκανα λάθος. Χένρι Μίλλερ, όχι, ποιο θες να διαβάσεις. Πρέπει να ξαναπάω τώρα πάλι στο ίδιο σημείο. Τι έκανα τώρα, κάτι έχω κάνει εγώ λάθος, αλλά δεν ξέρω τι έχω κάνει λάθος. Γύρισα κατά λάθος ξανά πίσω. Πώς το κατάφερα αυτό. Οκ. Δεν με λες και το πιο έξυπνο άνθρωπο στον κόσμο, φαντάζομαι, μετά από όλα αυτά. Πραγματικά δεν με λες και το πιο έξυπνο άνθρωπο στον κόσμο, φαντάζομαι, μετά από όλα αυτά. Κάτσε, κάτι λάμπει εκεί πέρα. Μάλιστα. Θα πάμε από εδώ. Θα παίξουμε έξυπνα, φαντάζομαι. Εκεί μέσα θέλω να μπω. Έλα. Okay, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Ιδέες, έπρεπε να έρθεις από εδώ, οκ. Okay. Οκ. Okay. Είδες όταν προσέχεις λίγο τι γίνεται. Ο τροπικός του καρκίνου. Α, είναι πολύ ωραίο, το έχω ακούσει αυτό, ναι. Εννοείται να το διαβάσεις.
κατάφερα, βγήκα. Θα μείνει πάνω. Θα μείνει μια εβδομάδα και θα το ανεβάσω στο YouTube αυτό στο special επεισόδιο. Βγήκα, τα κατάφερα, βγήκα. Οκ, τι έγινε εδώ πέρα, τι χάσαμε. Οκ, προς τα εκεί, Βλέπετε, είναι σαν gargoyles, δείτε λίγο. Πώς ήταν τα gargoyles. Οκ. Είναι τρομακτικό, δεν θα πω ότι δεν είναι τρομακτικό. Sorry. Πρέπει να το πολεμήσω αυτό. Ότι θυμάμαι και στο Άμπζου βγαίναν κάτι καρχαρίες, κάτι περίεργα. Τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ, πού πρέπει να πάω? Ανέβω τώρα. Για πάμε όλη ευθεία. Αν και θα είναι κλειστά. Το κασκόλ μου δεν φωσφορίζει πια στο σκοτάδι. Θέλω το κασκόλ μου να φωσφορίζει. Ωραίο. Όπα, αυτά είναι τα φίδια, τα αρπετά. Πω, είναι τόσο σαν το Raised by Wolves. Πατήσαμε, παιδιά. Πάμε να την κουπανίσουμε από εδώ μέσα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Καμότο. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον κυνηγάει αυτά που εμένα μου δίνουν ζωή. Τι ωραία, θα περάσουμε όνειρο. Σε σκοτώνουν αυτά, κρύβεσαι από το φως. Ουουου, αντιγιά. Μάνα του φευγάτου λένε δεν έκλαψε ποτέ. Να κι εμείς. Εν τω μεταξύ είναι γεμάτο, εντάξει, είναι λίγο σκέρι. Κασκόλ δεν έχω να μειωθεί άλλο. Πάμε από πίσω. Πάμε πλάτη-πλάτη. Θα το παίξουμε sneaky. Είμαστε από αυτά τα παιδιά. Οπ, το ξέρα, πάρτα 1-0. I knew it. Το τι... Χριστέ μου, okay. Είναι τρομακτικό το άτιμο. Δεν μπορώ να σαλτάρω κιόλα. Okay. Oh, γεια σας. Άτσα, δώσ' το και πάμε. Ου, fuck. Δεν με είδε κανένας. Κιχ, κανένας, τίποτα και πουθενά. Κανένας, τίποτα και πουθενά, Πάμε. Ου. Είναι. Αχ, μικρή έγκυση σου κόβουν κομμάτι. Oh, fuck. Τι λες, έφτιαξα τέτοια κασκολάρα για να το χάσω. Ούτε καν. Έρχεται. Δεν έρχεται. Για κάτσε να δούμε αυτό τι μοτίβο κάνει. Πώς θα περάσω τώρα από αυτά πλάκα μου κάνεις. Ότι τι. Έλα τώρα, πλάκα μου κάνεις έτσι. Ωου, έρχεται πιο πάνω αυτό. Μήπως να το αφήσω να περάσει και να φύγω. Να δούμε πόσο πάνω θα έρθει. Εντάξει, δεν έρχεται τόσο πάνω. Οπότε
το μοτίβο του κάνει αυτή τη στροφή. Ανάποδο. Φυσικά και την κάνει ανάποδο. Αν μπορέσω, λέτε να μπορέσω να περάσω από πάνω τους, να το κάνω το ρίσκο. Θα με φάνε αυτά όμως, γαμώ το. Λέτε να δοκιμάσω να το κάνω το σάλτο μορτάλε. Ακούω. Από πάνω ή από κάτω, από πάνω ή από κάτω. Αυτό είναι το θέμα, θα περάσουμε από πάνω ή από κάτω τους. Από κάτω είναι δύσκολο, αλλά γλιστράει. Και το ότι γλιστράει... 1, 2, 1, 2, γυρνάει, 1, 2, γυρνάει, okay. Λοιπόν, γιολό, πάμε. Καμπάνες έξω, ακόμα και το χωριό χαίρεται. Πορ, φίλοι, τι όμορφο. Τι όμορφο, φακ. Πανέμορφο. Ακούστε, ακούγονται οι καμπάνες απ' έξω. Το πέρασε και χτυπούσαν οι καμπάνες από το χωριό. Πού να το πείτε αυτό. Αχ. Ο καημός μας είναι αυτό το βουνό, όπως καταλαβαίνουμε. Τι ώρα πήγε? Είναι 6.30. Κάτι κάνα μισάωράκι ακόμη, λογικά, ελπίζω. Ελπίζω. Εν τω μεταξύ, αυτοί όλοι είναι σαν και εμάς. Όλοι αυτοί είναι αυτοί που ήταν σαν και εμάς υπόγεια. Πεθάνανε. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο έγινε. Και άρχισε ξαφνικά η άμμος να γεμίζει τον τόπο και να τον θάβει. Το δέχομαι. Άρα τυπικά αυτός ο τόπος είχε ζωή και ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Όλοι πετούσαν... Okay, δεκτό. Okay. Άρα η άμμος ήρθε μετά από αυτό. Στη μέση και πιο πέρα. Και αυτός είμαι εγώ, γαμάτος, το ξέρω, είμαι πολύ ωραίος. Είμαι ο μεσάια τους. Άνοιξε πόρτα να διαβώ. Πόρτα να ξαποστάσω. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα ερπετά τους κυνήγησαν πάρα πολύ, οπότε... Το κασκολάκι μου άδειασε, αλλά τα κατάφερα και πέρασε. Θα μπορούσα να το κάνω στην πραγματικότητα. Ω, trials. Τα κατάφερα, πέρασε. Έβγαλε πλάτη, τέτοιο, έβγαλε τρόφι από κάτω. Παζλ! Γενικά να ξέρετε, μάλλον θα το πάω max μέχρι τις 7. Ω, γεια σου φίλε μου. Μικρός κασκολάκι, το φάγανε, αλλά... Δες όμως εγώ κασκολάρα που έχω. Οπ! Λάμπεις το σκοτάδι. Οπ! Άμα δες τώρα διαφορά κασκόλ, έτσι, όχι βλακίες. Ωραία, αφού δεν έχει πολύ, θα το πάμε όσο πάει. Αισθάνομαι πολύ περήφανος που κατάφερα και πέρασα χωρίς να μου φάνε. Ωου, γεια σας. Εκεί, έλα εδώ ρε, έλα εδώ να με μπουστάρεις λίγο, έχω να ανεβώ. Έλα εδώ. Ναι, το αγόρι μου, μπιπ.
είναι ακόμα καλύτερο, θα πω. Δεν θα πω ψέματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ πήγα κατευθείαν να ανεβώ εκεί πάνω χωρίς τίποτα. Γιατί έχω μεγάλο κασκόλ. Οπότε θα πω, fuck, πώς ανεβαίνω τώρα εκεί πάνω. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε precision στο... Ή αυτό, ή τον τζιμπήσανε και τον φάγανε τα τέτοια. Κάτσε, μήπως εδώ. Λοιπόν. Okay. Οπότε πάμε σκάλα-σκάλα. Εδώ έχουμε δρόμο πολύ από ό,τι φαίνεται. Θα κάτσει εκεί κάτω. Μήπως πρέπει να πάω κι εγώ εκεί. Ναι, πας από μία για να βγούμε από εκεί πέρα. Και αυτός μπορεί να το κάνει, δεν είναι κάτι. Ναι, και πας από εδώ. Για να φορτίσει και ο υπόλοιπος πύργος, προφανώς. Είδες, με έβαλε τώρα, έβαλε εμένα να τον βοηθήσω, γιατί αυτός είχε μικρό κασκολάκι. Και με έβαλε να τον βοηθήσω για να μπορέσει να ανεβεί κι αυτός. Γιατί αυτός δεν μπορούσε να ανεβεί κατευθείαν τόσο. Okay. Τι λες τώρα. Ας τον βοηθήσω κι εγώ. Ναι. Θέλω να έρθω σε σένα, αγόρι μου! Άντε, γεια! Στο χαρταετό! Δεν βλέπω! Ωρε φίλε! Τι όμορφο! Άντε γεια! Εντάξει, οκ. Πω, απίστευτο!
Εντάξει, είναι μαγεία, είναι υπέροχο. Ήξερες να παίξεις, δεν ξέρεις όμως. Άμα είσαι προ, όμως, τυχερός ήμουν, κολόφαρδος. Εντάξει. Super Saiyan έχω καταντήσει, πραγματικά. Εντάξει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Απίστευτο. Και έχασα και ένα κομμάτι στο δρόμο. Θα μπορούσα να το έχω πάει πολύ μεγαλύτερο το κασκόλ. Πραγματικά, έχασα ένα κομμάτι στο δρόμο. Αλλά δεν το είδα να στρίψω εκείνη την ώρα, βλακία. Εγώ είμαι αυτός. Αχα. Και τώρα σου λέει πρέπει να πεθάνεις και με το κασκόλ σου να ξαναφέρεις τη ζωή εκεί πίσω. Είδες, βοηθάς τον άλλον και με τον άλλον καταφέρνεις και ανεβαίνεις. Πω πω, εντάξει, okay, το έχω. Εντάξει, γι' αυτό σου λέει, παίζεται, βοηθάς και τους άλλους. Πέρασες τα ερπετά. Μόνος του πέρασες και αυτός που λέγει το τραγούδι. Ανεβήκαμε τον πύργο. Και ήρθε η ώρα να ανεβούμε στο ψηλό βουνό. Thomas Mann, διαβάστε το πολύ ωραίο βιβλίο, το ψηλό βουνό. Ψηλό βουνό, νομίζω, πώς λέγεται, το βουνό. Και εγώ πρέπει να το διαβάσω. Και είναι αυτό, πρέπει να φέρεις, κατάλαβες τώρα τι παίζει, έτσι. Σου λέει, πρέπει να πας στη σπίθα στο βουνό, μάλλον. Μάλλον αυτός είναι ο σκοπός μας. Πρέπει να πας στη σπίθα στο βουνό. Κατάλαβα. Έχει, για κόσμε. Η θυσία ήρθε. Νομίζω είναι η τελευταία πίστα. Μετά από αυτό. Έλα, το έχουμε. Είμαστε στο χρονοδιάγραμμα. Δεν πειράζει. Θα αργήσω λίγο για το... Αλλά ναι. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Πάμε ένα ταξιδάκι. Τι όμορφο. Πάμε, όχι, δεν τα αφήνω. Χιονίζει. Είναι φως αυτό. Μην καίγεσαι, καλό μου κασκό. Δηλαδή, τι ωραίο ήταν πριν που το είχε ασταμάτητο. Το μετα... Χιόνια. Okay, τρελή εναλλαγή θα πω εγώ. Έπεσε, πάμε να το βοηθήσουμε αυτό, έπεσε, κρύωσε. Πάμε το, να το ζεστάνουμε. Έλα εδώ ρε. Τι έπαθες καλό μου. Να ζεστάνουμε το χώρο φαίνεται, μάλλον με αυτό ζεσταίνεις το χώρο έτσι. Α, βασικά γεμίζει το κασκόλ σου. Εντάξει, γεμίζει το κασκολάκι σου.
Είναι τελείως ζωντανό έτσι, τελείως vibrant. Πού πρέπει να πάω τώρα εγώ, ολευθεία. Ωου, εκεί έχουμε κόκκινα πράγματα. Α, και το κασκόλ από το κρύο σβήνει, το είδατε. Αχ, καημένο μου κασκόλι. Πούντος, για. Μόνος μου το περάσα κι αυτό. Το καταλαβαίνεις ότι τώρα από το κρύο αυτό σβήνει, έτσι. Δεν πειράζει, έτσι το καταφέρω. Τι λες τώρα. Άρα το κασκόλ θέλει ζέστη για να μπορέσει. Το βλέπεις. Εντάξει, okay. Μάλιστα, το έχω. Θα ζήσω και θα πάρω και χμαλότους. Θα ζήσω απλά. Κάκια αέρα. Φύσα, 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 το έχω. Φύσα. Φύσα εσύ όσο θες. Κρίμα, τι να το κάνω. Απ' το κρύο ρε. Εντάξει, δεν φταίω, δεν πειράζει. Είδες, παγώνει το κασκόλ. Γι' αυτό δεν έχει να ζεσταθώ. Ας το χάσω, δεν πειράζει, χαλάλ. Τι να κάνω, πες, μειώνεται. Κάπου να ζεσταθούμε βρε παιδιά. Το κασκολάκι μας πάγωσε. Δεν αντιδρά. Ω, εδώ είμαστε, εδώ θα ζεσταθούμε. Έλα, 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 εδώ, εδώ. Φόρτισέ με. Δεν ψήνεσαι να βοηθήσεις ρε. Έλα εδώ ρε. Έλα. Βέβαια. Ρε εσύ, σήκω. Σε λέω, σήκω. Έλα εδώ. Πιες έξω. Πλασμά. Έλα εδώ ρε. Αν είναι δυναμόν. Καλά, μην νιώθεις, θα πάω αλλού. Τι να σε κάνω, προσπάθησα. Τα μεταξύ γίνεται δύσβατος. Ω, έχει και παντσέλινο. Θα καταφέρουμε που θα πάει. Χειμώνες στη Λίμνο είναι αυτή. Φέτος χιόνισε τρεις φορές, άσχετο όλο, μια που είδα χιόνια. Ελπίζουμε στο βουνό να μην κρυώνει πάντως. Ανέβα! Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι πρέπει να πάμε εκεί πάνω, ε. Στη Minas Tirith.
Γεια σας, βρήκα το συντριβάνι της ζωής. Να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας λίγο. Μπα. Πρέπει να πάω κρίσταλλο. Πώς το ζεστάνε αυτό? Να γυρίσω πίσω και να ξαναπάω, λέτε. Γάμο το, ότι τώρα φέρεσαι τη ζέστη εδώ πέρα. Πώς? Υπάρχει τρόπος, εκείνο εκεί το σκατάκι, αλλά... Ναι, το energy χάνεις, γιατί παγώνει όλη αυτή η βλακεία. Αλλά τώρα... Μάλιστα... Δεν ψήνεστε. Αυτό ήταν δηλαδή. Εγώ τι τώρα. Άντε τώρα τέλειωνε. Τι, ότι σταματήσαμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να πάμε μπρος ή πίσω? Από εδώ που κάτω ήρθα. Από εδώ που κάτω δεν ήρθα. Από αυτό βγήκα. Και πρέπει να πάω εκεί πάνω. Πώς θα πάω εκεί πάνω? Α, κατάλαβα τι λες. Δεν βοηθάει η κάμερα. Εντάξει, δεν το είδα καν. Κρίσταλλο. Κόπος εδώ, βάσανο, τύραγνο, δες. Βρε καλά στο παιδί. Φύσα όσο θέλεις, φύσα. Άντε, πάμε τώρα. Α, ένας χαρταετούλης. Οπ! Οπ, 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 οπ. Άντε, γεια! Άντε, γεια! Δεν με είδε κανένας! Άντε, γεια! Ο σουγαρίφαλο! Λάκα μου κάνεις! Το κασκόλ. Το πλάσμα. Θέλει υπομονή. Πάει το κασκόλ, παιδιά. Τον ρί...
Baymax, εντωμεταξύ, δεν μπορείς να υπολογίσεις κιόλας για να κρυφτείς από αυτές τις βλακίες. Το βλέπεις τώρα. Πάμε, πάμε, πάμε στο άλλο. Πάμε στο άλλο. Τσάτρα, πάτρα. Τι βλακία γαμώτο, τώρα στεναχωρέθηκα. Το μεγάλο να με τι αγάπη. Να το δες το τώρα. Να πάμε. Βρίζουν όλα ρε. Εντάξει, αυτά είναι κομμάτια από τα φίδια, έτσι. Τα οποία εκεί δεν βλέπω τώρα που είναι. Είναι από πάνω μας. Είναι από κάτω μας. Προχωράμε. Ακάθεκτη μες στο κρύο. Πόνεις ψυχή μου, το κόψε το μισό ρε φίλε. Δυσκολεύει πολύ το άτομο να το ψέματα. Είναι ζόρι να το περπατήσεις. Oh fuck. Hop. Έχεις και τον αέρα, πραγματικά. Δεν με είδε. Άσε να κάνει τον κύκλο του και με το που φύγει την κοπανάμε όλη ευθεία. Οκ, τι ώρα πήγε. Εντάξει, λίγο ακόμη, αφού τερματίζεται θα το τερματίσουμε. Είναι για 10 λεπτά. Εν τω μεταξύ 10 λεπτά ήταν και πριν από 10 λεπτά. Όλα κρυσταλάκια. Οκ. Ξεκουράζεις κιόλας. Είναι κάποιος από εκεί που δεν είδα.
Η μουσική γίνεται όλο και πιο δραματική, είναι η αλήθεια, όλο και πιο δυνατή. Παρεπιπτόντως, αύριο να ξέρετε 5 η ώρα έχουμε λαϊβάκι και θα είναι πολύ ωραίο, θα πείτε. Αέρα περνάς. Τώρα που χάσα το μισό κασκόλ. Κάμω το. Για να πάμε, συνήθως όταν πας από την άλλη πλευρά κάτι έχει, πάντα δεν έχει τίποτα. Συνήθως είπαμε. Αυτό ακριβώς είναι ο αέρας της λίμνου το χειμώνα. Είμαι εκπαιδευμένος αυτό, μπορώ να το περάσω. Δεν είναι τίποτα για μας αυτό. Το έχω, φίλε, το έχω. Έλα λίμνο να δεις πόσο ωραία είναι. Γατάκια, τίποτα δεν είναι αυτά. Oh, τι έγινε! Το πρόσεξε κανένας ότι απλά έριξε κεραμνό και τα χάσα όλα. Δε μασάω ρε. Χωρίς κασκόλια θα πάω. Κυριολεκτικά, το χειμώνα, στο νησί, αυτό το πράγμα γίνεται. Κάτι 13 άρια από φοράκια. Το έχουμε, πάμε, προχωράμε. Πήγαινε μου που θες, ζιγ-ζακ θα το κάνω ρε, θα φτάσω. Όσο και να με κοπανάς, θα φτάσω. Σε τέτοιες περιπτώσεις σε βουνό πάντα ζιγ-ζακ ανεβαίνεις. Κανόνας. Βέβαια μακριά είναι. Λαχάνιασα μέχρι να φτάσω. Εν τω μεταξύ έφαγε κεραυνό και το χάσε. Σου λέει μας τώρα μέχρι εδώ πέταξες. Έλα, η μουσική πέφτει. Ακούμε μόνο το ambient του αέρα. Το έχουμε, έλα αγόρι μου μπορείς. Αγόρι μου, κορίτσι μου, τι είναι. Ο Κώστας του μέλλοντος στη λίμνη όταν πλησιάζει στην τέλεια του κόσμου. Ο Κώστας του μέλλοντος. Έλα, μην πέσεις, έλα. Λίγο ακόμα, μην πέσεις, λίγο ακόμα, έλα βήμα-βήμα, λίγο ακόμα, πάμε, προχώρα, μην πέσεις, έφτασες ως εδώ, έλα, μην πέσεις, έλα πάμε, προχώρα, μην πέσεις, έλα μπορείς. Παγώνει, ολόκληρος παγώνει, κρυσταλώνει, μην πέσεις. Μην πέσεις, έφτασες ως εδώ. Μην πέσεις.
Όχι. Έλα τώρα. Έχασα. Τι έγινε. Καλά, το ήξερα ότι θα συνέβαινε, αλλά αυτό έδειξε. Σήκω, 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 μπορείς, έλα. Δηλαδή, εγώ απέτυχα τώρα. Ή θα με ζεστάνε. Α, αου, αου. Πάμε, έλα, έλα! Άντε γεια λέμε! Super Saiyan 4 τώρα! Με Mach 15, όχι! Wow, wow! Απίστευτο! Άντε γεια λέμε τώρα. Πίστε το. Οκ. Thank you.
χαμηλό σκορ που είναι πάρα πολύ δυνατός. Τι όμορφο. Οκ. Τι λες τώρα. Τι όμορφο. Έφτασε. Σήκω, σήκω, πάμε, 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 μην κάθεσαι. Μην πας στο φως, εδώ είναι το αντίθετο που σου λέει, πήγαινε στο φως. Η Μπέρτα εντωμεταξύ έφυγε πάλι, δεν ξέρω αν το είδατε, το κασκολάκι. Η Μπέρτα έχει βασικά το κασκολάκι. Πείτε μου ότι ακούτε τη μουσική. Ακούστε τα βήματα στο χιόνι σας, λέω το sound design είναι απίστευτο. Όποιος το φτιάξε πραγματικά... Απίστευτο. Σίγουρα έχετε τυφλωθεί τώρα όπως και εγώ. Συνεχίζω να το πατάω πάντως να πάει προς τα εκεί και τον φέρνω πίσω. Τι έγινε, τέλειωσε. Αυτό ήταν. Το μεταξύ κάτι τρίζει πάνω στο γραφείο, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που τρίζει. Αυτός είμαι εγώ, εκτοξεύτηκα. Σας το είπα ότι θα καβαλήσω ένα τέτοιο. Έγινα εγώ ο ίδιος τέτοιο. Δεν σας το είπα ότι έγινα εγώ ο ίδιος. Και τώρα θα μας βλέπει κάποιος άλλος που ανεβαίνει στο βουνό. Εντάξει, respect. Εντάξει, οκ. Okay. Σε έκανα αστέρι ρε φίλε και σε έστειλε. Εντάξει, οκ. Okay. Τζάστε! 2 ώρες και 12 λεπτά. Πάμε για περπάτημα επιτέλους. Αχ, θα το δούμε το τέτοιο, το είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπω. Παιδιά, ήταν απίστευτο, δεν ξέρω για εσάς πώς σας φάνηκε. Μουσικάρες, τρελό το sound design. Απίστευτο παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Του το δίνω. Respect, respect στο full. Απίστευτο. Τρομερό level design, τρομερό ισχυρισμός. 2 ώρες ακριβώς, όντως. Λες, θα περιμένω να το δούμε λίγο αν είναι και μετά θα κλείσω. Δεν αργεί τώρα. Πω πω, απίστευτο. Παιχνίδαρος. Παιχνίδαρος. Το Journey. Τι όμορφο. Ήταν ένα... Και, κυριολεκτικά ήταν ένα ταξίδι πέρα από την πλάκα, δηλαδή... Γι' αυτό μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί θα το βάλεις μετά τη δουλειά. Ένα δίωρο. Λοιπόν... Βγάζω τον ήχο για να μην ακούγεται τόσο δυνατά στα αυτιά μου, γιατί όντως έχει πολύ δυνατή μουσική. Λοιπόν, το βάζεις όντως μετά τη δουλειά, γι' αυτό είναι γαμάτο και αυτό και το άμπσου.
και χαλαρώνεις ρε φίλε, είσαι σε φάση σου αδειάζει όλο το κεφάλι, φεύγουνε οτιδήποτε, ηρεμεί το μέσα σου, είναι σαν να το βλέπεις ταινία και να το ζεις. Δεν έχει τρελά πράγματα, η ιστορία κατάλαβες ότι παίχτηκε ρε παιδί μου, ο πολιτισμός τους ανέβηκε και έπεσε, βγήκαν τα ρεπετά, τα οποία ρεπετά κυνηγούσαν αυτά που πετούσανε. Είναι η άνοδος και η πτώση ενός πολιτισμού και τυπικά ο αυτοσκοπός σου ήταν να γίνεις και εσύ φως. Να πας προς τα εκεί για να γίνεις και εσύ ένα με τους υπόλοιπους. Το Rime, όχι, το έχω μέσα εντωμεταξύ το Rime. Το έχω για το Xbox, το έχω και εδώ, το έχω, γενικά το έχω, αλλά δεν το έχω παίξει. Λοιπόν, το έχω αγοράσει πάντως, το έχω. Το έχω. Μπορεί να το βάλουμε, να το παίξουμε το Rime. Αν και έχω δει. Λίγο, ελάχιστο. Κοιτάξτε εικόνα, ρε γάμο το. Κοιτάξτε πόσο όμορφο. Εναλλαγές περιβάλλοντος. Από την άμμο, στο φως, στον αέρα, στο σκοτάδι, στο. Εντάξει, απίστευτο. Το άψουν είναι μισή ώρα παραπάνω από αυτό. Αν τα γυρνάς λίγο περισσότερο. Αλλά σας ξαναλέω, αυτό το έδινε το PlayStation το συγκεκριμένο δωρεάν. Το χάριζε ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Είναι του 12 παιχνίδι, είναι παλιό παιχνίδι. Το αψού το έχω παίξει. Το έχω λιώσει, το έχω παίξει. Θα το ξαναέπαιζα όμως. Αν ψήνεστε, μπορούμε το επόμενο Σάββατο να παίξουμε το Άμπισου. Αν γουστάρετε και θέλετε, το ξαναπαίζω άνετα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια. Πολύ όμορφη αισθητική, πολύ όμορφη μουσική. Εντάξει. Και είναι σε φάση, είσαι εσύ αυτό εκεί πάνω και σε πάει στο Θεό. Λες να βάλω το Rime, θα το δούμε. Ναι, όντως. Θα το ψήνα. Δεν ξέρω. Είναι παιχνίδια τα οποία είναι ωραία για live. Είναι ωραία, είναι. Ξέρεις, σε φάση ταξιδεύεις μαζί με αυτό ρε παιδί μου, χαλαρώνεις, ηρεμείς. Περιμένουμε να δούμε όντως. Λες θα μας βάλει και εμάς τους άλλους φαντάζομαι. Ας, okay, ναι. Έχει πολύ πράγμα πάντως για τέτοιο εύρος παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ κόσμο που δούλεψε γι' αυτό. Made with fire engine, okay, fire engine. Παλιά engine είναι αυτή. Okay, και εμείς είμαστε αυτοί τώρα, έτσι. Για κάτσε να βάλω μουσική να δω τι άλλαξε. Και είσαι, πες μου ότι ξαναγυρίζεις σαν σπόρος και δίνεις ζωή στον πλανήτη. Πες μου ότι σε πετάει και ξαναγίνεσαι σπόρος για τον πλανήτη, τυπικά. Okay. Είναι τέχνη. Το συγκεκριμένο είναι τέχνη. Ήτανε υπέροχο. Υπέροχο. Έβγαλε και το Rebirth, βγάζει achievement από πίσω, δεν τα βλέπετε εσείς. Μάλλον κάτι τέτοιο. Γιατί τους άλλους θα πέθαινε από το κρύο, οπότε. Αφού το έλεγε κιόλας. Σε εμφάνιζε εκεί στην τοιχογραφία ότι θα πέθαινες. Ναι. Οπότε τυπικά ξανά σε βοήθησαν να φτάσεις να γίνεις ένα με το φως, να ενωθείς με το φως από ό,τι καταλαβαίνω. Κάτι τέτοιο. Υπέροχο. Υπέροχο. Respect. Αυτοί οι τέσσερις ήμασταν. Okay, γαμάτο. Θα βγάζουμε ένα. Πώς. Κέξες 14. Ναι. Εμείς είδαμε τους δύο τους άλλους. Τρεις είδαμε. Είδαμε τον έναν στην έρημο, στην αρχή. Τον άλλον τον είδαμε στο σκοτάδι όταν έπεσε μέσα στα σκοτεινά. Ο άλλος ήταν αυτός με το μικρό κασκόλ, τον τέταρτο δεν είδαμε. Τρεις είδαμε, δεν είδαμε. Τους τρεις τους είδαμε από τους τέσσερις, τον τέταρτο δεν είδαμε. Ισχύει. Εν τω μεταξύ αυτός στα χιόνια στάνταρ ψόφισε ο καημένος. Εκεί έμεινε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πω, παιδιά, ήταν απίστευτο. Ελπίζω να περάσετε καλά. Ήταν δύο καλές ωρίτσες. Πολύ καλές. Μ' αρέσει γιατί βγαίνει και full επεισόδιο. Αυτό πάει με τη μία. Οπότε θα ανεβεί και στο YouTube με τη μία κατευθείαν επεισοδιάκι. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι από αυτά που πραγματικά κάθεσαι, χαλαρώνεις και χαλαρώνεις. Σε ηρεμή, τέλος. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Ήταν πραγματικά σαν παραλληλισμός Οδυσσέας της ζωής. Και σε ξαναγυρνάει πάλι πίσω, σε ξανακάνει ένα με τον κόσμο ρε παιδί μου. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Μ' αρέσουν αυτά, το Unravel δεν το έχω παίξει αλλά ξέρω ότι αξίζει. Ναι, όντως αξίζει το Unravel. Λοιπόν, τώρα έχει περπάτημα. Έχουμε μπει σε καλό mood, οπότε θα το διατηρήσω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Πριν να σας χαιρετήσω και να σας καλησπερίσω, γιατί είναι ακόμα μέρα και εσείς βγείτε, μην κάθεστε μέσα. Βγείτε, κάντε μια βόλτα, είναι πολύ ωραία μέρα. Τώρα ξεκινάει, είναι καλοκαιράκι, τώρα ξεκινάει η μέρα ακόμη. Αλλά πριν από αυτό, αύριο 5 η ώρα, σας έχω σούπερ θέμα.
σας ξαναλέω, είναι η συνέχεια των προηγούμενων δύο που είχαμε ξεκινήσει το τέτοιο και θα το κλείσουμε με το επόμενο κομμάτι που είναι, ας σας το πω από τώρα, τα επιστημονικά περιοδικά που διάβαζα και που είχα ασχοληθεί πάρα πολύ όταν ήμουν παιδί. Αυτά που μου άρεσαν τελικά ήταν πάρα πολλά. Δεν πίστευα ότι θα διάβαζα τόσα πολλά όταν ήμουν παιδί, αλλά ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι νόμιζα σε είδος. Πήγα στο χωριό και βρήκα. Τα είχα σε κουτιά, ρε παιδί μου, μαζεμένα που τα είχα και στη βιβλιοθήκη από κάτω. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά και θα σας δείξω πολύ όμορφα πράγματα. Οπότε αύριο 5 η ώρα μπείτε, θα σας περιμένω. Λοιπόν, αυτά από μένα για εσάς. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ξαναλέω, βγείτε, κινηθείτε, περπατήστε, είναι πολύ ωραία μέρα για βόλτα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 5. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα, το χόρτασα, το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Γεια σας, τα φιλιά μου, καλή ξεκούραση σε όλους και σας περιμένω αύριο. Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα, νύχτα δεν λέω ακόμα, είναι μέρα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.